να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε στους αγαπημένους μας κριτικούς εκεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Ένωση Κριτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Βάρκιζας. Πόσες αφορμές μας έχουν δώσει αυτοί οι άνθρωποι, πόσες ζωντανές συνδέσεις έχουμε πραγματοποιήσει την τελευταία τριετία. Τελευταία αφορμή βέβαια η εκδήλωση μνήμης για τα 156 χρόνια από το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου στο Ρέθυμνο. Θέλω να πάμε στον υπερδραστήριο Νίκο Αγγελάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Εύη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε μπει σε μία κανονικότητα. Υπάρχει πανδημία, αλλά έχουμε μία ελευθερία κινήσεων πράξεων και προγραμματισμού εκδηλώσεων. Και έχετε ξεκινήσει, νομίζω, ιδανικά, κύριε Αγγελάκη. Ναι, έχουμε ξεκινήσει ιδανικά. Συμμετείχαμε σε παρελάσεις μας, κάναμε το πανηγύρι το κουβικό που ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μας το προβάλλατε και μάλιστα δύο φορές. Τώρα τιμούμε τους αρχαγγέλους του Αρκαδίου. Βέβαια. Σας ακούμε, βλέπουμε 19 Νοεμβρίου, Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιωνία. Είναι πλησίον του Δημαρχείου, σωστά, εκεί στο Δήμο σας. Είναι δίπλα στο Δήμο, στο Δημαρχείο, είναι η πολιτιστική αίθουσα Ιωνία, ναι. Το οποίο εκεί πέρα γίνονται περισσότερες εκδηλώσεις στην περιοχή μας. Μάλιστα, οπότε τι περιλαμβάνει τώρα, έχουμε μια ιστορική αναδρομή, γυρίζουμε λίγο το χρόνο πίσω και μιλάμε για τα ιστορικά γεγονότα, αλλά έχουμε και μια χορευτική νότα, έτσι δεν είναι? Έχουμε προσκαλεσμένο ένα πολύ καλό φίλο από το Ρέθυμνο, τον Νίκο Βερεδάκη, ο οποίος είναι δάσκαλος ιστορικός ερευνητής, ο οποίος θα κάνει μια παρουσίαση ιστορικών γεγονότων. Θα παρουσιάσουμε κάποια σπάνια και παλιά βίντεο που έχουμε αντιλήσει, έχουμε ψαρέψει από το YouTube 20 χρόνων πίσω, 30 χρόνων πίσω, από ανθρώπους καταξιωμένους οι οποίοι έχουν κάνει τις δικές τους έρευνες. Θα ακολουθήσει κλασικά το χορευτικό μας, η ομάδα μας θα παρουσιάσει τους χορούς μας. Ναι, βέβαια. Έχουμε λοιπόν αναδρομή, ιστορικές αναφορές, έχουμε και το χορευτικό της Ένωσης Κριτών εκεί. Ναι, εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε πάλι στο πλευρό το Δήμο, το κάνουμε σε συνδιοργάνωση με το Δήμο. Έχουμε και την πλήρη στήριξη και από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και από το Δήμο Ρεθύμνου. Ναι. Μας έχουν παραχωρήσει κάποιο υλικό. Θα είναι μια εκδήλωση μνήμης και τιμής για αυτούς που θυσιάστηκαν για όλους εμάς. Μάλιστα. Λοιπόν, ωστόσο, να κάνουμε και μία αναφορά, κύριε Αγγελάκη, και στις εκλογές της Ένωσης, έτσι δεν είναι, με το βλέμμα στραμμένο και σε αυτή τη διαδικασία, το βλέμμα των κριτικών βέβαια. Ναι, κοιτάξτε, εδώ πάνω στην Αθήνα, ο κάθε δήμος, η κάθε περιοχή έχει το δικό του σωματείο. Ναι. Η Αθήνα ρυθμεί 130-140 σωματεία. Εμείς είμαστε σε ένα κομμάτι, στα νότια, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη και Βάρκισσα. Υπάρχει και η Παγκρίτιος, το μεγαλύτερο από τα ιστορικότερα σωματεία στην Ελλάδα και από τα μεγαλύτερα σε μέλη σε όλη την Ελλάδα και από το μεγαλύτερα στην Ευρώπη, αριθμεί 80-85.000 μέλη. Έχει την επόμενη Κυριακή είναι εκλογές. Υπάρχουν δύο συνδυασμοί που διεκδικούν την ψήφο των Αθηναίων. Οπότε καλό είναι να συμμετέχουν, να στείλουμε το μήνυμα της συμμετοχής εκεί των κριτικών. Καλό είναι να συμμετέχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι, ναι. Οι παλιοί, υπάρχουν πάρα πολλά μέλη. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 20.000 ενεργά μέλη. Ναι, πολύ μεγάλος αριθμός. Ενεργά είναι 20 και με εγγραφές που έχουν γίνει είναι 25. Το Μητρό λέει 85, αλλά είναι και κάποιοι που έχουν αποβιώσει, κάποιοι που έχουν επιστρέψει στην Κρήτη, έχουν φύγει. Από εκεί στο εξής, ένα μήνα που θέλω να στείλω σαν δραστήριος, όπως είπατε, στρατιώτης του πολιτισμού, να το πω έτσι, είναι να καλέσω τους νέους ανθρώπους να έρθουν και να γραφτούν και να δουν μια διαδικασία, γιατί για να συνεχίσει να έχει τόσο κόσμο, θα πρέπει να συμμετάσχουν και οι νέοι. Γιατί να ενεργοποιηθεί η νέα γενιά, βέβαια. Οι Κρήτες νέας γενιάς. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ... Ξέρετε, εδώ στην Αθήνα έχουμε μια δεύτερη Κρήτη. Ο πληθυσμός είναι πολύ μεγάλος. Υπερβαίνει τις 600.000. 600.000 βέβαια, το γνωρίζουμε, πολύ μεγάλος ο πληθυσμός.
Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε βέβαια και με αφορμή και την διοργάνωση εκεί της εκδήλωσης με αφορμή την επέτειο για το ολοκαύτωμα στο Αρκάδι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα για άλλη μια φορά. Και να είστε καλά. Και του σταθμού σας και τη δική του σταθμού. Υποχρέωσή μας. Πάντα δύναμη και υγεία εύχομαι. Υποχρέωσή μας κύριε Αγγελάκη, να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς μας.